Τούτη γη που την πατούμε, από κάτω της έχει ένα ρευστό μάγμα, τον Μανδύα, που σε βάθος 100 χιλιόμετρων προπορεύεται από την κίνηση της γης. Κινείται γρηγορότερα και αυτό είναι ένα μυστήριο πολύ μεγάλο. Για να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. 24 Ιανουαρίου του 2023 είδε το φως της δημοσιότητας μία είδηση που συνοψίζεται σε αυτήν εδώ την εικόνα. Έχουμε μία τομή της γης, αυτό το μπλε είναι οι θάλασσες, είναι ο Φλοιός, από μέσα είναι ο Μανδύας, ο οποίος έχω ακούσει εδώ και 15 χρόνια ότι πράγματι περιστρέφεται ελαφρά γρηγορότερα από ό,τι περιστρέφεται ο Φλοιός. Και τώρα μαθαίνουμε ότι ο εσωτερικός πυρήνας της γης, αυτός εδώ, κάνει ταλάντωση. Μία πηγαίνει προς την κατεύθυνση της περιστροφής της γης, μία σταματάει και πάει ανάποδα. Και σταματάει πάλι και ξαναπάει προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτή η περίοδος είναι μερικά έτη. Αν θέλουμε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες, μπορούμε να διαβάσουμε το κείμενο. Οι ερευνητές με επικεφαλή στο σεισμολόγο Σόγκ του Πανεπιστημίου του Πεκίνου έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο Nature Geoscience και είναι εδώ ο σύνδεσμος. Να το ανοίξουμε εδώ, το δέχομαι και αργότερα. Στηρίζουν τις εκτιμήσεις τους στην ανάλυση των σεισμικών κυμάτων. Τώρα, όποιος θέλει το διαβάζει, αυτό που θα πω εγώ εδώ είναι πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Ο εσωτερικός πυρήνας έχει μια εκτιμόμενη λέει ακτίνα 1.220 χιλιόμετρων σε σχέση με τα 6.000 και κάτι χιλιόμετρα που έχει όλη η Γη. Η ακτίνα της δηλαδή, από άκρη σε άκρη είναι 12.000 και κάτι. Αυτός ο πυρήνας και αποτελείται κυρίως από σίδηρο, νικέλιο και έχει θερμοκρασίες παρόμοιες με του ήλιου. Χωρίζεται από την υπόλοιπη στερεά Γη από τον υγρό εξωτερικό πυρήνα. Είναι αυτός που βλέπαμε εδώ. Αυτός εδώ είναι ο υγρός εξωτερικός πυρήνας. Η περιστροφή του εσωτερικού πυρήνα επηρεάζεται από το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί ο εξωτερικός λιωμένος πυρήνας και εξισορροπείται από τις βαρυτικές επιδράσεις του Μανδύα, του ενδιάμεσου στρώματος της γης ανάμεσα στον πυρήνα και το Φλοιό. Η ταχύτητα περιστροφής του πυρήνα και κατά πόσο αυτή μεταβάλλεται παραμένει ζήτημα επιστημονικού διαλόγου. Υποσυζήτηση είναι επίσης με ποιο τρόπο η κατεύθυνση περιστροφής του εσωτερικού πυρήνα σχετίζεται με τις γεωφυσικές αλλαγές στην επιφάνεια του πλανήτη μας, όπως το μαγνητικό πεδίο και η διάρκεια της μέρας, καθώς θεωρείται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση. Δηλαδή μέχρι τώρα ξέραμε ότι υπήρχε το μοντέλο του Κάνι και Λαπλάς που έλεγε ότι ήταν ένα αρχικό νέφος, μαζεύτηκε η σκόνη τραβώντας βαρυτικά η μία την άλλη ή το κάθε μόριο σκόνης το άλλο, γίνανε σε σωματώσεις, βράχοι. Οι βράχοι φέρανε συμπίεση γιατί συγκεντρώθηκαν πάρα πολύ, αυξήθηκε το βάρος και τελικά με αυτή τη διαδικασία να συμβαίνει ξανά και ξανά δημιουργήθηκε ο ήλιος και άναψε κάποια στιγμή τόσο μεγάλη η πίεση που το υδρογόνο άρχισε να κάνει σύνδεξη. Αυτή είναι η επίσημη θεωρία. Τώρα υπήρχαν λέει και στο δίσκο περιστροφής αυτού του νεφελώματος άλλες ενσωματώσεις που γίνανε οι πλανήτες. Αλλά τώρα εδώ πέρα όταν έχουμε το Μανδύα να γυρίζει πιο γρήγορα από το Φλοιό. Δηλαδή στην ουσία ο Μανδύας είναι η κινητήρια δύναμη, ο κινητήρας και παρασύρει το Φλοιό πάνω στον οποίο είμαστε εμείς. Και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας πυρήνας μέσα που κάνει δεξιά-αριστερά. Τικ-τακ, τικ-τακ. Μόνο αυτό που τικ-τακ διαρκεί κάτι χρόνια. Για να δούμε, πώς το λέει εδώ πέρα. Ακριβώς, η περιστροφή του στερεού εσωτερικού του πυρήνα της Γης εκτιμάται ότι πρόσφατα σταμάτησε και ο πυρήνας φαίνεται να ετοιμάζεται να αναστρέψει την κίνησή του προς την αντίθετη κατεύθυνση, σύμφωνα με Κινέζους επιστήμονες. Με βάση τις έως τώρα ενδείξεις, η περιστροφή με αντίστροφη φορά πιθανώς θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, 10 χρόνια. Προς τη μία πλευρά, 10 προς την άλλη.
ενώ προς διερεύνηση είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην επιφάνεια του πλανήτη. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επίδραση υπάρχει από αυτό το φαινόμενο στην επιφάνεια του πλανήτη συμβαίνει εδώ και αιώνες από ύπαρξης του πλανήτη. Απλά τώρα θα εντοπίσουν ποιες είναι αυτές οι επιδράσεις. Είναι κάτι που συμβαίνει πάντα, συνέβαινε πάντα και συμβαίνει και τώρα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Για να πάμε λοιπόν Καντ και Λαπλάς. Ηλιακό σύστημα. Η γέννηση του ηλιακού συστήματος είναι η επικρατούσα σήμερα θεωρία. Η θεωρία που περιγράφει τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και κάθε άλλου πλανητικού συστήματος, έχει τις ρίζες της στην υπόθεση του ηλιακού νεφελώματος που διατύπωσε αρχικά ο γερμανός φιλόσοφος Immanuel Kant, 1700 έως 1804, και διερεύνησε ο Γάλλος μαθηματικός και αστρονόμος Pierre Simon Laplace, 1749-1827. Σύμφωνα με αυτήν, κάθε νέο άστρο και κάθε νέο πλανητικό σύστημα σχηματίζεται από τη βαρυτική κατάρρευση γιγάντιων νεφών, αερίων και σκόνης, που όπως γνωρίζουμε σήμερα αποτελούνται κυρίως από μοριακό υδρογόνο. Στο εσωτερικό ενός μοριακού νέφους, τα σωματίδια που απαρτίζουν το νέφος υπόκεινται σε δύο κύριες δυνάμεις, της βαρύτητας και της πίεσης. Η βαρύτητα που οφείλεται στη μάζα των σωματιδίων αυτών έχει την τάση να τα συσσωματώνει σε πυκνότερες συγκεντρώσεις ύλης εξαιτίας της αμοιβαίας τους έλξης. Η εσωτερική πίεση, αντιθέτως, οφείλεται στην κινητική ενέργεια αυτών των σωματιδίων και έχει την τάση να τα απομακρύνει το ένα από το άλλο. Επειδή όμως τα μοριακά νέφη είναι κατά κανόνα ψυχρά και ταχύτητες των σωματιδίων που περιέχουν πολύ μικρές, υπάρχουν στο εσωτερικό τους περιοχές όπου η τάση συσσόρευσης των σωματιδίων υπερισχύει τις τάσεις τους να απομακρυνθούν. Με άλλα λόγια, η κατανομή της μάζας στο εσωτερικό των γιγάντιων μοριακών νεφών είναι ανομοιόμορφη, γεγονός που καθιστά βαρυτικά ασταθή αυτό το σχηματισμό. Για το λόγο αυτό, οποιαδήποτε διαταραχή στην ευρύτερη περιοχή τους, όπως η σύγκρουση δύο διαφορετικών νεφών ή η έκρηξη ενός σούπερνόβα, θα δώσει το έναυσμα για την κατάρρευσή τους. Κάθε μοριακό νέφος μπορεί να αιωρείται σε αυτό το χείλος της κατάρρευσης για αρκετά εκατομμύρια χρόνια, προτού κάποιος εξωτερικός παράγοντας, όπως οι προαναφερόμενοι, το επηρεάσει. Ανάλογα με την αρχική μάζα του γιγαντιού μοριακού νέφους μπορούν να σχηματιστούν από μερικές εκατοντάδες μέχρι και χιλιάδες νεάστρα, καθώς το νέφος διασπάται σε μικρότερες και πυκνότερες περιοχές. Σε αυτές τις περιοχές η πυκνότητα ύλης και συνακόλουθα η βαρύτητα είναι αρκετά μεγαλύτερες από τις γειτονικές τους, ενώ η θερμοκρασία και η εσωτερική τους πίεση ακόμη αρκετά χαμηλές, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να συστέλλονται βαρυτικά, αλλά και να έλκουν συνεχώς όλο και περισσότερη ύλη. Είναι η διαδικασία της μαύρης τρύπας, αλλά χωρίς να γίνει μαύρη τρύπα. Γίνεται αστέρι, ανάβει ένα αστέρι που ανάβει. Καθώς λοιπόν τα αέρια και σκόνη αρχίζουν να πέφτουν προς το κέντρο των περιοχών που καταραίουν, μετατρέποντας την δυναμική τους ενέργεια σε κινητική, οι συγκρούσεις μεταξύ των σωματιδίων αυτών και συνακόλουθα η θερμοκρασία τους αρχίζουν να αυξάνουν. Αρχικά οι περιοχές αυτές ακτινοβολούν το πλεόνασμα της θερμικής τους ενέργειας, εξασφαλίζοντας ότι η εσωτερική τους πίεση παραμένει μικρότερη από τη βαρύτητα και ως εκ τούτου ότι η κατάρρευσή τους μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα. Κάποια στιγμή ωστόσο, η διαρκής αύξηση της πυκνότητάς τους, υποκατάρρευση των υποκατάρρευση τμήματων του νέφους, τα καθιστά αδιαφανή στη θερμική ενέργεια. Γίνεται θερμοκήπιο δηλαδή. Δεν μπορεί να ξεφύγει η θερμική ενέργεια προς τα έξω. Παγιδεύεται μέσα και αυξάνει η θερμοκρασία διαρκώς. Από το σημείο αυτό και μετά, η αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης στο εσωτερικό του επιταχύνεται, διαμορφώνοντας στο κέντρο τους από μια περιστρεφόμενη υπέρθερμη σφαίρα αερίων που ονομάζεται πρωτοαστέρας και είναι το έμβριο του κάθε άστρου που θα γεννηθεί. Τώρα βέβαια, εγώ έχω μια απορία προσωπικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει εξηγηθεί, αλλά
πώς αρχίζει να περιστρέφεται, γιατί όλα περιστρέφονται. Την ίδια στιγμή τα αέρια υλικά και σκόνη που συνεχίζουν να στροβιλίζονται γύρω από τους αστέρες, πρώτο αστέρα, σχηματίζουν πεπλατισμένους και περιστρεφόμενους δίσκους ύλης που ονομάζονται πρωτοπλανητικοί δίσκοι. Αυτή είναι η πηγή των πλανητών. Κάθε μεσοαστρική ύλη από το γιγάντιο μοριακό νέφος εξακολουθεί να πέφτει σε καθένα από τους πρωτοαστέρες. Οι συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων στο εσωτερικό του γίνονται όλο και πιο ενεργετικές, ενώ η θερμοκρασία και η εσωτερική τους πίεση συνεχίζει να αυξάνει. Γι' αυτό και η συστολή τους υπό το βάρος των εξωτερικών τους στρωμάτων αρχίζει να επιβραδύνεται. Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός πρωτοαστέρα αγγίξει τους περίπου 10 στην 7 βαθμούς Κελσίου, 10 στην 7 είναι 10 εκατομμύρια βαθμοί. Με υφοθετικά φορτισμένους πυρηνίους υδρογόνου που σε χαμηλότερες θερμοκρασίες αποθούσαν ο ένας τον άλλον αρχίζουν να συνενώνονται μεταξύ τους μέσω θερμοπυρηνικών αντιδράσεων, σύνδεξης, παράγοντας ήλιο, εκλείοντας τεράστιες ποσότητα ενέργειας. Με την έναρξη των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων, σύνδεξης, η εσωτερική πύρηση του νεογέννητου άστρου εξισορροπεί την περαιτέρω βαρυτική του κατάρρευση και το άστρο τότε εισέρχεται σε μία μακρά περίοδο υδροστατικής ισορροπίας ως άστρο της κυρίας ακολουθίας, όπως ονομάζεται. Αυτός είναι σε γενικές γραμμές ο μηχανισμός γέννησης ενός νέου άστρου και κάπως έτσι δημιουργήθηκε και ο ήλιος πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Καθώς λοιπόν έρχονται κοντά τα πρωτόνια των πυρήνων του υδρογόνου, κάθε από ένα πρωτόνιο που έχει το υδρογόνο, όταν συνενωθούν δύο γίνεται ήλιο. Η ταυτότητα του ηλίου είναι με δύο πρωτόνια στον πυρήνα. Και απελευθερώνει τεράστια ποσά ενέργειας. Είναι η θερμοπυρηνική σύνδεξη. Οι πλανήτες από την άλλη μεριά σχηματίζονται σταδιακά από τη συνένωση των κόκκων σκόνης και των αερίων του πρωτοπλανητικού δίσκου. Τα σωματίδια αυτά κολλούν μεταξύ τους αρχικά με ηλεκτροστατικές και αργότερα όταν αυξηθεί λίγο η μάζα τους με βαρυτικές δυνάμεις, διευρύνοντας σταδιακά το μέγεθός τους από αυτό τη σχεδόν αόρατη σκόνη στο μέγεθος ενός βράχου. Βλέπουμε εκεί στη ζώνη των αστεροειδών ένα σωρό βράχους. Εξαιτίας των περίπλοκων βαρυτικών αλληλοπιδράσεων μέσα στο πρωτοπλανητικό δίσκο, τα κομμάτια αυτά της ύλης αποκτούν ανισομερή και ακανόνιστη κατανομή, καθώς τα περισσότερα από αυτά συσσωρεύονται σε συγκεκριμένες τροχιές. Μέσα σε κάθε τέτοια τροχιά οι συγκρούσεις μεταξύ τους συνεχίζονται, σχηματίζοντας όλο και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ύλης, τους επωνομαζόμενους πλανητοειδείς. Οι συγκρούσεις μεταξύ των πλανητοειδών είναι πιο βίαιες. Κάποιοι από αυτούς διαλύονται, κάποιοι άλλοι όμως επιβιώνουν και συγχωνεύονται, σχηματίζοντας στα επόμενα εκατομμύρια χρόνια πρωτοπλανήτες και εν τέλει πλανήτες. Παρόλο που αυτή η θεωρία για το σχηματισμό του ηλιακού μας συστήματος είναι σε γενικές γραμμές σωστή, αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα τα οποία προσπαθεί να επιλύσει το επωνομαζόμενο πρότυπο της Νίκαιας. Η θεωρία αυτή διατυπώθηκε από τους Γκόμς και Λέβινσον και μπορεί να διαβάσετε εδώ πέρα Μορμπιντέλη και ο Κάπα Τσιγκάνης, το αστεροσκοπείο της ομώνυμης περιοχής της Γαλλίας και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature του 2005. Για τη συμβολή του μάλιστα στην ανάπτυξη αυτού του προτύπου ο Τσιγκάνης βραβεύτηκε το 2016 με το γραφείο Πάολο Φαρινέλα. Χωρίς να επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, άλλωστε το πρότυπο της Νίκαιας έχει παρουσιαστεί αναλυτικά από τον ίδιο τον Τσιγκάνη στον οδηγό παράστασης «Το μυστικό της ζωής». Η βασική διαφορά της με όσα περιγράψαμε ως τώρα είναι ότι οι 4 γιγαντιαίοι πλανήτες δημιουργήθηκαν σε μικρότερες αποστάσεις από τον ήλιο, αλλά και σε μικρότερες αποστάσεις ο ένας από τον άλλον. Η μεγάλη τομή που φέρνει το πρότυπο της Νίκαιας είναι ότι όλοι οι πλανήτες μετανάστευσαν στις τωρινές περίπου τροχιές τους εξαιτίας της αλληλεπίδρασής τους με την ύλη του πρωτοπλανητικού δίσκου και του ενός με τον άλλον. Αυτά μας λέει το Ίδρυμα Αυγενίδου, αυτή είναι η επικρατούσα θεωρία. Έρχονται λοιπόν τώρα το καινούργιο αυτό που είδαμε να πει κάτι άλλο που πραγματικά απορώ και περιμένω και εγώ με μεγάλη περιέργεια να δω τι θα πούνε οι αστροφυσικοί, πώς θα εντάξουν δηλαδή αυτή την καινούργια γνώση
που πλέον ο πλανήτης Γη είναι ένας κινητήρας, ένα είδος κινητήρα, κινείται γρηγορότερα ο μανδύας, και νομίζω εγώ έτσι για αυτή την αίσθηση έχω ότι συμπαρασύρει τον φλοιό. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα είδος εκκραμπούς. Με περίοδο 20 χρόνια. Ο εσωτερικός πυρήνας της Γης. Είναι, θυμάστε τα παλιά ρόλογια με τα γρανάζια που είχε ένα λατήριο και υπήρχε ένα εκρεμές που ήταν στρογγυλό, ήταν ένα γρανάζι που πήγαινε δεξιά-αριστερά, 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 τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Δεν ξέρω, αυτό είναι συνειρμικά, δεν σημαίνει ότι, δεν σημαίνει οπωσδήποτε κάτι. Λοιπόν, για να δούμε όμως. Βρήκα το πρωτότυπο εδώ του 2005 που είχε δημοσιευθεί από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόης και λέει ότι ο πυρήνας της Γης περιστρέφεται γρηγορότερα από τον φλοιό, λένε οι επιστήμονες. Αυτό είναι η επικεφαλίδα. Extraordinary claims. Εξωπραγματικές αξιώσεις. Μάλιστα. Earth's inner core, ο εσωτερικός πυρήνας της Γης, αποτελείται από τον στερεό εσωτερικό πυρήνα 2.400 χιλιόμετρα σε διάμετρο, έτσι, όχι σε διάμετρο. Και ο υγρός εξωτερικός πυρήνας 7.000 χιλιόμετρα. Ο εσωτερικός πυρήνας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο γεωδυναμό, στην γεωηλεκτρογεννήτρια, να το πούμε έτσι, που δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο της Γης. Λοιπόν, αυτά εδώ, παιδιά, είναι εκπληκτικά πράγματα και θα επανέλθουμε όταν θα έχουμε περισσότερα νέα για το ότι ο μανδύας της Γης περιστρέφεται προς την κατεύθυνση περιστροφή της γρηγορότερα από ότι ο φλοιός, που είναι η θάλασσα, τα βουνά, οι στεριές, εμείς οι ίδιοι. Τι έγινε, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Τα ξαναλέμε.